Κατρούγκαλος καταρχήν, γιατί δεν τον ακούμε εμείς. Ναι, ναι, σας ακούω. Γεια σας, ωραία, κύριε Κατρούγκαλε, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε βάση της κοινοβουλευτικής τάξεως. Κύριε Βορύδη, καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς, αν ανησυχείτε, βλέποντας όλο αυτό το κύμα της εντός εισαγωγικών ανταρσίας, θα το πω επειδή έχει ακουστεί έντονα αυτός ο πολιτικός φορέας ότι βρίσκεται, ότι συνδέεται με τα κινήματα της πλατείας και της παραλίας, αν σας ανησυχεί για το μέλλον της επαναλειτουργίας της κοινωνίας επί της ουσίας και της άρσης των περιορισμών. Κοιτάξτε, καθώς μεταφερόμαστε υποχρεωτικά και σωστά, εγώ θα πω, από ένα επίπεδο πολύ αυστηρά ρυθμιστικό και εξαιρετικά περιοριστικό, ουσιαστικά το lockdown είναι αυτό το οποίο σας περιγράφω, και μεταφερόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία επαναλειτουργεί η οικονομία, επαναλειτουργούν οι επιχειρήσεις, οι άνθρωποι ξαναγυρνάνε στις εργασίες τους. Προφανώς τα μεγέθη μετακινούνται από την αυστηρή ρύθμιση και τον περιορισμό τον κρατικό στην ατομική ευθύνη. Άρα το ζήτημα της ατομικής ευθύνης εδώ είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για κάτι το οποίο υπήρξε μια αναμφισβήτητη επιτυχία της χώρας ως εδώ. Και επίσης είναι κρίσιμο να θυμόμαστε ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά εμάς και την παρέα μας. Έτσι, αφορά και τους ανθρώπους γύρω μας, αφορά ένα ολόκληρο κοινωνικό περιβάλλον. Άρα αυτές οι συγκεντρώσεις, δεν ξέρω τώρα πώς τις έχει φαντασιωθεί ο καθένας ότι αποτελούν μέρος της κοινωνικής αντίστασης και της ανυπακοής. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω, να σας πω την αλήθεια, αυτό το επιχείρημα σε περιορισμούς και σε ζητήματα ατομικής ευθύνης, οι οποίοι αφορούν μια υγειονομική κρίση. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ. Δεν έχουμε ζητήματα, ξέρω εγώ, ατομικών ελευθεριών, κοινωνικών δικαιωμάτων ή άλλων, για να πούμε ότι κάποιος κάνει μια συγκέντρωση για να διαμαρτυρηθεί, για να πει την άποψή του, για να πει οτιδήποτε. Εδώ συζητάμε για την αντιμετώπιση μια υγειονομική κρίση. Το πώς ορισμένοι τώρα, μέσα στο μυαλό τους, φερόμενοι κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά αντιδραστικά και αντικοινωνικά, καταφέρνουν να το παντρέψουν αυτό με ζητήματα πολιτικοκοινωνικά ή ιδεολογικά, εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Για να ρωτήσουμε, ναι, κύριε Βορύδη, τον κύριο Κατρούγκαλο, αν έχει χαρακτήρα αντίστασης, κύριε Κατρούγκαλο, να πάει κάποιος αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα, σε μια πλατεία. Και αν έχετε εσείς σημειώσει φαινόμενα καταστολής από την πλευρά της αστυνομίας, όπως κάνουν λόγο κάποιοι. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει μια αφήγηση που την επανέλαβε και τώρα ο κύριος Βορύδης, ότι μέχρι τα τώρα οι υγειονομικές επιτυχίες πρέπει να πιστωθούν αποκλειστικά σε αυτήν. Λες και δεν ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με την ατομική ευθύνη και η μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού. Και από εδώ και πέρα είναι σαν να νύπτει τα σχήρα της και να μας λέει ότι αν από εδώ και πέρα τα πράγματα πάνε κακά, θα φταίει προφανώς η κακή κοινωνική ανταπόκριση. Δεν είναι όμως έτσι. Προφανώς τα μέτρα έπρεπε να ληφθούν. Τα μέτρα αντιμετώπισης κρίσης, τα υγειονομικά. Συνταγματικά δικαιολογείται κάτι τέτοιο εν ώψη του δημόσιου συμφέροντος της δημόσιας υγείας. Ως εξαίρεση όμως από το γενικό κανόνα, προφανώς είναι η ελευθερία. Και όπως επιστρέφουμε σιγά-σιγά, ελεγχόμενα στην κανονικότητα, δεν έχουμε γυρίσει πλήρως προφανώς στην κατάσταση πριν από τον κορονοϊό. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής, από τις πλατείες μέχρι τις εκκλησίες. Από εδώ και πέρα πρέπει να περιμένουμε και από τη δημόσια δύναμη να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Δεν είμαστε εμείς που έχουμε εντοπίσει περιπτώσεις που η αστυνομία επεβαίνει σε ανθρώπους που δεν κάνουν τίποτα παραπάνω από το να βρίσκονται στο δημόσιο χώρο και χωρίς, από ό,τι φαίνεται, στις περισσότερες φορές που αφορούν αυτές τις καταγγελίες να αποτελούν υγειονομική απειλή. Οι πλατείες δεν αποτελούν υγειονομική απειλή. Αυτές οι εικόνες που είδαμε το Σαββατοκύριακο στις παραλίες δεν αποτελούν υγειονομική απειλή. Με την έννοια ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Δεν είδαμε όμως εκεί ακριβώς την αστυνομία να επεμβαίνει. Αντίθετα, θα είδατε στις καταγγελίες που δεν έδωσε στο φως της δημοσιότητας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά οι συναδελφοί σας της εφημερίδας Συντακτών. Να έχουμε απρόκλητες ουσιαστικά, αν αληθεύουν οι καταγγελίες αυτές, που πρέπει να διερευνηθούν επιθέσεις σε νεαρούς ανθρώπους που δεν έκανα τίποτα παραπάνω από το να βρίσκονται σε μια πλατεία ανά δύο. Πράγμα που και στο πικ των υγειονομικών μέτρων δεν ήταν κάτι που απαγορευόταν. Η άσκηση. Μα δεν ήταν ανά δύο, ήταν 200-300. Σε πολλές, δεν είναι τυχαίο πάντως και τα συνθήματα που ακουγόντουσαν σε πάρα πολλές πλατείες για μπάτσους, για ναζί, για δημοσιογράφους που φαντάζομαι δεν ακούγονταν κανένα αντίστοιχο σύνθημα στις παραλίες. Που σημαίνει κάποιο υπόβαθρο είχαν κάποιοι από τους συγκεντρωμένους για να φωνάζουν αυτά τα συνθήματα. Αντιστρόφως θα έλεγα ότι αν αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, δεν έχω παρακολουθήσει αυτό που λέτε, αλλά αν η ειδοποιώς διαφορά των πλατειών
από τις παραλίες είναι ότι στις πλατείες ορισμένοι φώναξαν συστήματα εναντίον της αστυνομίας και αυτό ήταν ο λόγος της επέβαση αστυνομίας με βίαιο τρόπο. Δεν είναι ο ρόλος της αστυνομίας να εκνευρίζεται όταν άδικα, σας λέω εγώ, όχι δίκαια, είναι αντικείμενο λεκτικής επίθεσης. Αφήστε που και στο δημόσιο λόγο, σαν λόγο των δημοσιογραφούντων, των δημοσιολογούντων, όχι απαραίτητα των πολιτικών, αλλά οπωσδήποτε των πολιτικολογούντων, διαβλέπω έναν αταβισμό στην κριτική στις πλατείες. Πολλοί θυμούνται το αντιμνημονιακό κίνημα όπως είχε ξεκινήσει, ειδικά εκεί που εκφράστηκε με λαϊκό, αυθεντικό και δημοκρατικό τρόπο, στην κάτω πλατεία, στο Σύνταγμα. Και οτιδήποτε γίνεται σε μια πλατεία, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα πολιτικό στίγμα. Κύριε Βορύδη, τι απαντάτε εσείς, γιατί σας βλέπουμε τι να πω τώρα, ακούστε, εμένα ομολογώ ότι οι προσεγγίσεις αυτές μου φαίνονται, τι να σου πω, εκφεύγουν του πλαίσιου της λογικής και μου φαίνονται αρκετά σουρεαλιστικές. Δηλαδή, ακούστε τώρα τι έχουμε κάνει σε αυτόν τον τόπο εδώ, για να καταλάβετε δηλαδή πώς ένας συγκεκριμένος χώρος είναι εκτός τόπου και χρόνου πραγματικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιτύχει, αυτή είναι η διαδρομή μας, και εγώ δεν είπα ότι αυτό να το πιστώσουμε όπου θέλετε. Να το πιστώσουμε στην κυβέρνηση. Προφανώς ένα μέρος της επιτυχούς διαχειρίσεως της κρίσεως πιστώνεται στην κυβέρνηση που πήρε έγκαιρα τα σωστά μέτρα. Αυτό δεν είναι ανάγκη τώρα να το κάνουμε πολιτικό επίδικο. Έχει αναγνωριστεί από όλο τον κόσμο. Καλό είναι για την πατρίδα μας αυτό. Δεν ξέρω τώρα γιατί έπρεπε να το αντικρούσει ο κ. Κατρούγκαλος. Βεβαίως υπήρξε εξαιρετικά σημαντική συμβολή του ελληνικού λαού στην επιτυχία αυτή. Και έχει αναγνωριστεί από πάρα πολλές τοποθετήσεις και κατ' επανάληψη έχουμε μιλήσει για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο ελληνικός λαός στην υπόθεση αυτή. Από αυτό λοιπόν που παραμένει το επίδικό μας, που παραμένει το ζητούμενό μας, που παραμένει το κρίσιμο θέμα, ποιο δηλαδή, το να συνεχίσουμε να προστατεύουμε την υγεία ο ένας του αλλού και συνολικά της κοινωνίας, μέσα και από την ατομική μας συμπεριφορά και δράση και ευθύνη. Γιατί αυτή η υπόθεση δεν τελείωσε. Το γεγονός ότι έρεται το lockdown δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός. Δεν σημαίνει ότι νικήθηκε, δεν σημαίνει ότι βρήκαμε το εμβόλιο, δεν σημαίνει ότι έχουμε βρει αποτελεσματική θεραπεία, δεν σημαίνει τίποτα από όλα αυτά. Οι κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν. Γι' αυτό και τα μέτρα εξακολουθούν να υπάρχουν. Από αυτό λοιπόν που είναι η συζήτησή μας, προσέξτε τώρα πώς μετακινούμαστε στο επίπεδο τώρα του αν η αστυνομία έχει πράξει καλά ή έχει πράξει κακά, όταν είναι ξεκάθαρο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε ενσυνείδητη και οργανωμένη δράση αρνήσεως ουσιαστικά αυτού του προστατευτικού υγειονομικού πλαισίου και αρνήσεως αναλήψεως ατομικής ευθύνης. Δηλαδή αυτοί που συγκεντρώνονται και φωνάζουν αυτά τα οποία φωνάζουν, κανένα μέτρο προφύλαξης δεν παίρνουν, καμία απόσταση δεν τηρούν, κανένα χαρακτηριστικό ιδιωτικής ή ατομικής συγκεντρώσεως δεν έχουν, παίρνει όλο αυτό το πράγμα έναν χαρακτήρα όπου είναι κάτι ανάμεσα σε χαβαλέ και κάτι ανάμεσα σε ιδεολογικοποίηση μιας υποτίθεται ανυπακοής και αντίστασης. Παρεπιπτόντως έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικό το ότι αυτές οι ενέργειες στην Ελλάδα συνδέονται με την άκρα αριστερά, αλλού συνδέονται ας πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλα μέρη, γιατί δεν είναι μόνο τοπικό, εθνικό το φαινόμενο. Έτσι είναι, συμβαίνει αυτό. Συνδέονται παραδείγματος χάρη με υποστηρικτές του Τραμπ ή συνδέονται με το αντιεμβολιακό κίνημα. Δηλαδή τώρα, τι έχουμε να κάνουμε. Αντί να κάνουμε το προφανές, ποιο είναι το προφανές, να τηρήσουμε στοιχειώδη μέτρα κοινωνικής απόστασης προκειμένου να προφυλάξουμε το περιβάλλον μας, το κοινωνικό, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας. Αντί να κάνουμε αυτό, θέλουμε να ανοίξουμε, προβοκατόρικα εγώ θα πω, μία ιδεολογική συζήτηση ή μία ιονή αντιστασιακή συζήτηση. Ακόμα και στην τοποθέτηση του κυρίου Κατρούγκαλου είδα αναλογίες με το μνημόνιο, με την πλατεία, με την κάτω πλατεία, με την πάνω πλατεία, με τη δεξιά πλατεία και την αριστερά πλατεία. Λοιπόν, πού μπορείτε να παρέμβετε, κύριε Κατρούγκαλο, κανονικά. Περίμενε να τελειώσει ο κύριος Βορύδης, να διακόψω. Και προσέξτε και τελειώνω πράγματι, κύριε Κατρούγκαλε. Εγώ θα το διαφοροποιήσω αυτό ως συμπεριφορά από την αμελή συμπεριφορά που μπορεί πράγματι να επιδείξει κάποιος, αλλά είναι αμελής αυτή η συμπεριφορά. Λοιπόν, η οποία συνδέεται με το ότι θέλω να πάω με την παρέα μου να κάνω μπάνιο στην παραλία. Και αυτή η συμπεριφορά δεν είναι σωστή. Και αυτή η συμπεριφορά ενέχει κινδύνους. Αλλά στη μία περίπτωση έχω μια περίπτωση αμέλειας, δηλαδή τι. Θέλω να κάνω μπάνιο, να πάω στην παραλία με την παρέα μου. Δεν με ενδιαφέρει, αδιαφορώ για τους περιορισμούς. Κακώς, καταδικαστέα και αυτή η συμπεριφορά, αλλά πάντως με αυτό το πλαίσιο. Στην άλλη περίπτωση,
Θέλω επί τούτου να πάω να μαζευτώ για να υποδηλώσω με την παρουσία μου ότι αμφισβητώ το πλαίσιο της προστασίας και τα μέτρα τα κυβερνητικά, γιατί θέλω να κάνω με την παρουσία μου αυτού μια πολιτική δήλωση. Με συγχωρείτε. Εγώ για να απαντήσω, κύριε Βορύδη, να απαντήσω και καλό. Είναι να διατηρήσουμε την επιτυχή μας πορεία ως χώρα, ως έθνος, την επιτυχή μας πορεία στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Και θεωρώ ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι, το ξαναλέω, βαθιά αντιδραστικές και αντικοινωνικές. Ελάτε, κύριε Κατρούγκο, και να πάμε στο κομμάτι των εκλογών, γιατί είχε ενδιαφέρον μια επισήμανση χθες του κύριου Σκουρλέτη. Που συνδέεται με το προηγούμενο. Συνδέεται, ναι. Ακούστε, ακούστε. Η διαμαρτυρία στο δημόσιο χώρο, όταν αυτός είναι ο σκοπός της, δεν νομίζω ότι ο σκοπός όσων πηγαίνουν στις πλατείες είναι αυτός, μπορεί να συμπέσει με τα υγειονομικά μέτρα. Είδαμε, για παράδειγμα, στην πρωτομαγιάτικη εκδήλωση του ΠΑΜΕ, ότι υπήρχαν αποστάσεις ασφαλείας και παρόλα αυτά το κόμμα, ή μάλλον η παράταξη αυτή μέσω της εργατικής της έκφρασης, τίμησε την πρωτομαγιά χωρίς να αποτελεί υγειονομικό κίνδυνο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βορύδη, δεδομένου ότι έχουμε τώρα ονοματεπώνυμα στις προσαγωγές που έγιναν στην Κυψέλη και φαίνεται από το ρεπορτάζ στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως ότι ορισμένες από αυτές τις προσαγωγές έγιναν στο σπίτι των ανθρώπων, όχι στο δημόσιο χώρο. Πιστεύει ότι πρέπει να διερευνηθούν αυτές τις περιπτώσεις αστυνομικής βίας? Δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί η αστυνομία στα ερωτηματικά που αυτοί οι προσαχθέντες, δεδομένου ότι ο ένας από αυτούς, η μία από αυτές είναι δικηγόρος, διατύπωσε, το ότι δεν υπήρξε κάποια παρότρινση της αστυνομίας σε όσους είχαν εκεί συγκεντρωθεί να μην είναι συγκεντρωμένοι. Πιστεύει λοιπόν ότι η συμπεριφορά της αστυνομίας στο συγκεκριμένο παράδειγμα, που έχουμε και ρεπορτάζ συγκεκριμένο και κυρίως έχουμε και προσαγωγές που μπορεί να ελεγχθούν, θα πρέπει να διερευνηθούν ώστε να δούμε αν τηρήθηκαν οι κανόνες της αναλογικότητας? Δεν έχει κανείς διαφωνία. Εγώ έχω, στο ότι αν μου επιτρέπετε, επειδή απευθύνεται το ερώτημα, κύριε Κατρούγκαλε. Ναι, ναι, σας απευθύνει ερώτημα. Ναι, επειδή απευθύνεται ερώτημα. Εγώ έχω μία πάγια και σταθερή θέση. Έχουμε τους μηχανισμούς θεσμικούς, ώστε οποιοδήποτε καταγγέλλον να μπορεί η καταγγελία του να φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει, στα αρμόδια διοικητικά όργανα και να ελέγχεται. Για όλους τους μηχανισμούς της δημοσίας διοίκησης, η πολιτική μου άποψη είναι ότι έχουμε τους μηχανισμούς και βεβαίως όποιος θέλει να καταγγείλει οτιδήποτε και η εισαγγελία υπάρχει, και οι σχετικών υποθέσεων υπάρχει. Αν υπάρχει πέρβαση αυτό εννοώ. Εμάς η δουλειά μας, όπως ξέρετε, εγώ δεν ήμουν εκεί για να ξέρω τι κάνει η αστυνομία. Γι' αυτό και εκείνο που είναι σημαντικό πολιτικά, θεωρώ, και για εσάς και για μένα, είναι να διασφαλίζουμε ότι τα θεσμικά όργανα ελέγχου είναι εκεί και λειτουργούν ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα και κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά αν υπήρχαν τέτοια φαινόμενα, τα καταδικάζετε, κύριε Βορύδη. Αυτό σας λέει ο κύριος Κατρούγκαλος. Τα καταδικάζετε αν υπήρχαν τέτοια φαινόμενα. Ναι, αλλά μην κάνω. Μα μου επιτρέπετε. Τι να με ρωτάτε τώρα, αυτό είναι το αυτονόητα. Να καταδικάζω. Ούτε ήσασταν μπροστά όταν κάνατε τις άλλες κρίσεις σας. Το ερώτημά μου είναι, εάν υπήρξε υπέρβαση των αρχών της αναλογικότητας, θα το καταδικάσω. Μα δεν, με συγχωρείτε, στη μία τοποθέτηση την οποία κάνω. Εσείς μου λέτε τώρα ένα συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο καταγγέλλεται από κάποιον, το οποίο μπορεί να συνέβη ή να μην συνέβη. Αφηρημένα σας ρωτώ. Αν η αστυνομία ξεπέρασε το μέτρο, το καταδικάζετε? Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν σας ξαναλέω, επί υποθετικών ερωτημάτων δεν έχει νόημα να συζητάμε. Από την άλλη μεριά, το πολιτικό πλαίσιο, όπως σας είπανε και όπως περιγράφεται, το πώς το βλέπουμε. Άρα είστε στην υπέρ της αστυνομικής βίας ούτως ή άλλως. Μια υποθετική ερώτηση δεν τώρα, δίνεται αυτό, μια πολύ συγκεκριμένη αν απάντηση. Αν από αυτά που είπα, κύριε Κατρούγκαλε, ακούστε. Εσείς μπορείτε να θέλετε να βάλετε στο στόμα μου πράγματα τα οποία είναι σαφές ότι δεν είπα και μάλιστα έχω πει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή τι σας είπα? Ότι όπου υπάρχει περίπτωση υπερβάσεως, εκείνο που είναι σημαντικό για μας πολιτικά είναι να έχουμε έτοιμο το θεσμικό οπλοστάσιο προκειμένου αυτή να ελεγχθεί και σε περίπτωση που διαπιστωθεί να τιμωρηθεί. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχει το θεσμικό οπλοστάσιο. Εάν όμως... Υπάρχει βεβαίως. Αυτό σας λέω. Άρα αν σε περίπτωση όμως, που υπάρχει αυτή η υπέρβαση αν του όμως, μέτρου, εσείς τώρα θα ρωτάτε κάτι άλλο. Μου λέτε μια κυρία την οποία δεν γνωρίζω, συνάδελφός μας δικηγόρος, ο οποίος εγώ δεν το ξέρω, καταγγέλει κάποια πράγματα και μου λέτε να πάρω θέση επί των καταγγελιών των συγκεκριμένων. Όχι, λέει επί της αρχής. Να ξέρω, η ερώτησή μου είναι γενική. Αν υπάρχει υπέρβαση από μια αστυνομία στον αρχό της αναλογικότητας, το καταδικάζεται? Στη γενική ερώτηση σας απήντησα. Προφανώς και αυτονοήτως. Αλλά δεν αποτελεί αυτό επίδικο, σας ξαναλέω. Ναι, τώρα, εκείνο που είναι σημαντικό στη συζήτησή μας, το οποίο αποφεύγεται. Επιτρέψτε μου, και δεν ξέρω γιατί το αποφεύγετε, δεν είναι αν πάλι να ξανασυζητήσουμε για μια καταγγελία η οποία ούτως ή άλλως θα ελεγχθεί και θα γίνει η δουλειά που πρέπει να γίνει και σωστά θα γίνει ο έλεγχος αυτής της καταγγελίας.
Το σημαντικό είναι ότι εδώ αρχίζει και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο έτεθε αρχικώς από τους δημοσιογράφους της συζήτησής μας. Είδαμε υπευθυγές. Κύριε Κατρούγκαλε και κύριε Βορύδη, για να πρέπει να σας ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Ξεκινήσουμε από εσάς. Ναι, τελειώνω. Το σημαντικό είναι κατά πόσον υπάρχουν πολιτικά χαρακτηριστικά ανυπακοής και εντός εισαγωγικών αντιστάσεως σε αυτού του τύπου της συγκεντρώσης και σε αυτό πώς τοποθετείται το κάθε κόμμα πολιτικά. Εγώ λοιπόν είπα ότι αυτό μου φαίνεται αντιδραστικό, αντικοινωνικό, υγειονομικά επικίνδυνο και απαράδεκτο. Λοιπόν, τον κύριο Κατρούγκαλο δεν τον άκουσα να έχει. Εσείς κύριε Κατρούγκαλο θεωρείτε, για να απαντήσετε και εσείς με τη σειρά σας το ερώτημα του κυρίου Βορύδη, ότι είναι απαράδεκτο υγειονομικά αυτό. Αυτό το δεν φαινόμενο. Υπάρχει κανένα οργανωμένο χαρακτηριστικό και οπωσδήποτε κανένα οργανωμένο χαρακτηριστικό από κόμμα και πολύ περισσότερο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της συγκεκριμένης αυτής συμπεριφοράς. Και τόνισα και εγώ ότι σε κάθε παρουσία μας στο δημόσιο χώρο, είτε επαναλαμβάνω είναι πλατείες είτε είναι εκκλησίες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα. Όταν όμως η κυβέρνηση βλέπει φαντάσματα και το σημαντικότερο είναι ότι όταν βλέπει η αστυνομία για να προλάβουμε, και ξεπερνάει το μέτρο της αστυνομίας. Νομίζω ήταν σαφείς και οι δύο πλευρές σε αυτό το θέμα. Τώρα, χτες ο κ. Σκουλέτης είπε δύο ενδιαφέροντα πράγματα κατά τη γνώμη μας εδώ και επικαλούμαστε τον κ. Σκουλέτη γιατί είναι γραμματέας του κόμματος. Πρώτον, ότι αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα και στην οικονομία μπορεί να είναι μονόδρομος οι εκλογές. Και το δεύτερο, κύριε Κατρούγκαλε, για να απαντήσετε ολικά, μίλησε για φαινόμενα νεοαυριανισμού και αυριανισμού, στα οποία ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να τα ακολουθήσει, με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και με τις παρεμβάσεις βουλευτών υπέρ του κυρίου Βαξεβάνη. Και όχι μόνο αυτό, και είπε ότι προέρχονται από κέντρα συγκεκριμένα όλα αυτά που ακούγονταν εναντίον του τις προηγούμενες ημέρες και προέρχονταν από κόλπους του κόμματός σας. Λοιπόν, ακούστε. Η κυβέρνηση πράγματι μπορεί να μπει στον πειρασμό να αποδράσει από τις συνέπειες της αδράνειας ή των μέτρων εντελώς νεοφιλελεύθερης έμπνευσης που έχει πάρει στον τομέα της οικονομίας. Ήδη στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται ότι περισσότερο ανησυχούμε πια οι Έλληνες για τις συνέπειες της κρίσης στο πορτοφόλι μας, στη δουλειά μας, στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, από ότι για τις υγειονομικές πλευρές. Που μέχρι τώρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό γιατί όλες οι στατιστικές δείχνουν ότι θα είμαστε στη χειρότερη θέση της Ευρώπης και δεν υπάρχει κανένας λόγος προφανώς να επιχαίρουμε. Άρα είναι μονόδρομος εκλογές. Αλλά η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Σας λέω ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής εκτιμά ότι στο καλό σενάριο, ο Θεός να το κάνει καλό, θα έχουμε ενεργία 26%, πολύ κοντά στο πικ της ανεργίας της μνημονιακής περίοδου. Στο σενάριο το δυσμενές, που δυστυχώς προς τα εκεί φαίνεται να προσανατολιζόμαστε εξαιτίας της έλλειψης εμπροστοβάρων μέτρων, θα έχουμε ενεργία 32%. Αυτό λοιπόν που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το επανέλαβε ο κύριος Σκουρλέτης, είναι ότι ο μοναδικός λόγος να πάμε σε έκτακτες εκλογές, που δεν υπάρχει προφανώς σόφρον άνθρωπος που να τις θέλει, γιατί σε περιόδους που πρέπει να ανορθώσεις την οικονομία, είναι πρόδειλο. Ότι δεν είναι τρόπος ανόρθωσης η διακοπή της οικονομίας. Θα λέγατε το ίδιο αν οι δημοσκοπήσεις ήταν αντίστροφα. Λόγω της απλής αναλογικής και της προφανούς αδυναμίας να συγκεντρώσει αυτοδύναμο ποσοστό οποιοδήποτε κόμμα βγει πρώτο. Η απλή αναλογική έχει ακριβώς ως σκοπό να υπάρχουν συνεργασίες. Ναι. Και αυτό αναδεικνύει την ανάγκη να υπάρχουν και προοδευτικές συνεργασίες σε ό,τι μας αφορά. Αυτή ήταν λοιπόν η δήλωση του κυρίου Σκουρλέτη. Δεν απέχει από τις δηλώσεις που έχει κάνει για στο παρελθόν. Για τον κύριο Βαξεβάνη. Ο κύριος Σκουρλέτης στο παρελθόν ήταν αντικείμενο επιθέσεων που ήταν ανίκειες. Κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει κάτι τέτοιο ως προς τη συμπεριφορά, ως προς το να μάλλον να δαιμονοποιούμε. Όπως νομίζω η ερώτηση το κάνει και όχι τόσο. Ή όχι και καθόλου η τοποθέτηση του κ. Σκουρλέτη. 76 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογράψαμε μία κοινοβουλευτική ερώτηση, η οποία ερωτά τον κύριο Πέτσα, ερωτά την κυβέρνηση γενικότερα, για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αδιαφανής διαχείριση των αρχικά 11 και 20 εκατομμυρίων της ενίσχυσης που αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία να δώσει στον τύπο, με εξαίρεση της εφημερίδας Δοκουμέντου αλλά και άλλων εφημερίδων.
Ακόμα και εφημερίδες όπως η εφημερίδα συντακτών που πήραν 30.000 ευρώ. Αφήστε με την εφημερίδα των συντακτών, δεν υπήρχε καμία παρεξήγηση. Με τον κύριο Βαξεβάνη είπε ο κύριος Σκουρλέτης ότι επί της ουσίας είναι η φωνή συμφερόντων που τον χτυπούν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κέντρων μάλλον που τον χτυπούν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω. Αυτό το επί και ότι είναι νέο αυριανιστή. Εσείς συμφωνείτε, είναι νέο αυριανιστή ο κύριος Βαξεβάνη. Είναι δική σα ερμηνεία. Εγώ είναι νέο αυριανιστή ο κύριος Βαξεβάνη, όπως είπε ο κύριος Σκουρλέτης. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Εγώ ερμηνεύω την δήλωση αυτή του κύριου Σκουρλέτη, όχι όπως την ερμηνεύετε εσείς, όχι δηλαδή ως μία στοχοποιημένη κριτική σε έναν δημοσιογράφο και σε μια εφημερίδα, αλλά σε μια αναφορά του κύριου Σκουρλέτη και ως προς αυτό δικαιολογημένη, σε επιθέσεις που είχε ο ίδιος στο παρελθόν δεχθεί. Από τον κύριο Βαξεβάνη και ο κύριος Βούτσης και ο κύριος Φίλης, και αυτούς έβαλε στο κάδρο ο κύριος Βαξεβάνη. Όχι, όχι, ακούστε. Ναι. Δεν έχουμε, κατά τη γνώμη μου, καμία προσωπική αναφορά κανενός στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κάτι τέτοιο θα ήταν λογικό και νοητό, απέναντι σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους και συγκεκριμένες εφημερίδες. Σας είπα λοιπόν εγώ ότι θεωρώ ότι εφημερίδες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός του μηντιακού συστήματος, που δεν είναι μόνο σύστημα κυβερνητικό, είναι σύστημα κοινωνικών συμφερόντων. Όταν έπαψαν οι τράπεζες να μπορούν να δίνουν φτηνό χρήμα, όπως είδατε, πολλοί από τους παραδοσιακούς εκδότες και συγκροτηματάρχες έφυγαν από το παιχνίδι. Και στη θέση τους, όπως και στο δικό σας μέσο, ήταν απευθείας άνθρωποι της οικονομικής ολιγαρχίας. Είναι λογικό αυτοί οι άνθρωποι να αποτελούν μαζί με την κυβέρνηση ένα ενιαίο μπλοκ θεσμικής εξουσίας. Εντάξει, άλλο επιχειρηματικότητα, άλλο οικονομική ολιγαρχία τώρα. Ενισχύει αυτή τη φυσιολογική συμμαχία. Μου θυμίζει επιχειρηματολογία παλαιότερη αυτή. Φταίνει μισό λεπτά και τελειώνω. Μια φράση. Ναι, ναι. Αυτό το είδος το μονοθεματικό μέτωπο που έχει και κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά έχει φέρει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις της ελευθεροτυπίας. Ποιο μονοθεματικό έχετε παράπονο εσείς από το κανάλι μας εκπροσώπησης εδώ? Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δήλωσε αδυναμία να επέμβει και να το ελέγξει. Κύριε Κατρούκαλε, φαντάζομαι δεν μιλάτε για το ΜΕΓΑ, γιατί επαναλαμβάνω, θα πέσει στο στούντιο να μας πλακώσει ότι δεν ακούγεται τη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, τι λέτε για εκλογές και για όλα αυτά, αν θέλετε να τοποθετηθείτε κι εσείς όσο το δυνατόν συντομότερα για να κλείσουμε. Κοιτάξτε, πάρα πολύ γρήγορα να σας πω το ζήτημα των εκλογών, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εκτός συζητήσεως σε επίπεδο κυβερνητικό. Και νομίζω να καταλαβαίνετε τους λόγους, έτσι, για εντελώς προφανείς λόγους. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι εξεπεραστεί το πρόβλημα ή ότι εξεπεραστεί η κρίση, ούτε υγειονομικά, ούτε πολλομάλλον οικονομικά. Επομένως, βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και η κυβέρνηση θα κάνει. Είμαστε εν μέσω της κρίσεως, δεν την έχουμε ξεπεράσει. Και επομένως, η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να υπερασπιστεί τόσο την υγεία, όσο προφανώς και την οικονομία και τα δημόσια οικονομικά, αλλά και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, προκειμένου να επαναλειτουργήσει η οικονομία και να έχουμε την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη. Και νομίζω ότι και στο μέτωπο αυτό, παρά τις κοτολογίες και την κασανδριάδα την οποία έτσι, ακούω από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω θα τα διαψευστούν. Εντάξει, το θέμα είναι μήπως οι πλατείες, κύριε Βορύδη, γίνουν πλατείες του 2009 και του 2010. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, γιατί υπάρχει κεκτημένη, τεράστια κεκτημένη κοινωνική ωριμότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τους δύο. Απεκτήθη και λόγω της κυβερνητικής εμπειρίας την οποία απέκτησε ο ελληνικός λαός, μάλλον την εμπειρία διακυβερνήσεως από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ την οποία απέκτησε ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό, παιδιά, τις εκλογές. Ο ελληνικός λαός, όταν ακούει αυτά τα πράγματα, ξέρει, θυμάται και καταλαβαίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο, κύριε Κατρούκαλε και κύριε Βορύδη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αναλυτική συζήτηση. Και για πλατείες και για εκλογές.